Αλλά είναι λογική. Εξαίρετε, σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη μας έρχονται στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού για να ακούσουν τι έχει να τους πει το Άγιο Πνεύμα. Και η Γραφή λέει ότι ο Θεός ετοίμασε μια τράπεζα μπροστά από τους εχθρούς. Τράπεζα. Και κανένας εχθρός δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι η πλάνη, ο διάβολος και η αμαρτία. Είναι το έργο του Ιησού. Να αντλήσουμε από αυτή την τράπεζα σοφία και χάρη και να μπορούμε να επιτρέψουμε στον Θεό να κάνει το σχέδιο Του, γιατί ο Θεός έχει μια μεγάλη κληρονομιά για το λαό Του και για τους ανθρώπους. Και ο Θεός θέλει να μας πει τι θα επιτρέψει στον Θεό να τα λύσει και τι θα εμποδίσει τον Θεό να εργαστεί, να λύσει αυτό που έχει. Κάποια πράγματα εμποδίζουν τον Θεό, κάποια του επιτρέπουν να εργαστεί. Και αυτό το γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη σοφία του Θεού, για να πάρουμε σοφία και να επιτρέψουμε στο Θεό να φέρει πιο μεγάλο καρπό στη ζωή μας. Για να δοξαστεί, γι' αυτό είπαμε ότι ο καρπός ξεκινάει από το 100, 60, 30, αλλά ξεκινάμε από το 30 μέσα. Κανένας δεν πάει στο 100. Από το 30 για να πάμε στο 60 και να ανέβουμε. Σίγουρα η πίστη του Θεού είναι μεγάλη. Το φθαρτό θα γίνει άφθαρτο. Εκεί σταματάνε όλα, δεν πούμε τίποτα, πάντα υποτάσσουν. Μεγάλη μερίδα του Θεού για τους τελευταίους χρόνους. Και ο Θεός κάνει το έργο του, αλλά και ο διάβολος κάνει το έργο του. Και η πλάνη κάνει το έργο της. Αλλά σίγουρα οι δύο στρατοί μάχονται, γιατί η Εκκλησία είναι στρατός. Και ξέρετε, όταν ψάλλουμε, γιατί κάποιες φορές επαναλαμβάνουμε κάποιους ύμνους. Αφού το λέμε μια φορά, πρέπει να το πούμε δεύτερη φορά. Τι είναι αυτό που κάνουμε. Εγώ αισθάνομαι μέσα ότι η πίστη μας δεν έχει έρθει στο σημείο που πρέπει. Και όταν λέμε και το δεύτερο και το τότε αισθάνομαι μέσα από το Άγιο Πνεύμα ότι η πίστη μας ήρθε στο σημείο που πρέπει. Και να λάβεις το Λόγο του Θεού. Δεν είναι θέμα επανάληψης, είναι θέμα ουσίας. Τι είναι αυτό που κάνουμε. Γιατί η πίστη μέσα στη ζωή του κόσμου εγκλωβίζεται, χτυπιέται, πέφτει. Ερχόμαστε εδώ να υψώσουμε την πίστη μας. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε και να λάβουμε το Θεό. Ψάλλουμε πνευματικά, ψάλλουμε και όχι φυσικά. Να πούμε ένα ύμνο έτσι, να το πούμε, ψάλλουμε πνευματικά που έχει μια έννοια. Η πίστη μας να έρθει στο σημείο που πρέπει. Για να ακούσουμε όχι με τα αυτιά μας, αλλά με το πνεύμα και την καρδιά μας να ακούσουμε. Γιατί αν η πίστη μας δεν έρθει, δεν μπορούμε να λάβουμε την φωνή του Θεού. Την φωνή του Θεού δια της πίστεως τη λαμβάνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στις 7 εκκλησίες, όποιος νικάει, θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής, θα γράψω, μιλάει για ευλογία, για κληρονομιά. Τι είναι αυτό που νικάει, η πίστη μας νικάει. Γιατί μέσα στην πίστη μας βρίσκεται η χάρη του Σταυρού, του Χριστού. Και έχουμε την πίστη που ενεργείται, έχουμε την πίστη που απενεργείται. Αν η πίστη ενεργείται, απενεργείται κιόλας. Δεν χάνεται, απενεργείται. Είναι πως είναι ένα μηχάνημα, δουλεύει, σταματάει. Και η τριβή με τον κόσμο κάνει την πίστη μας και πέφτει. Και στο τέλος όταν θα φύγουμε η πίστη μας θα ανέβει. Θα αρχίσει να λειτουργεί. Όλη τη βδομάδα με την τριβή του κόσμου έχουμε αντιστάσεις. Εγκλωβίζεται σιγά σιγά, χάνεται η ενέργεια της. Για να μπορούμε να κρατάμε την πίστη όλη τη βδομάδα στο ίδιο επίπεδο που θα την έχουμε στην Εκκλησία, είναι ένα πολύ μεγάλο βαθύ πνευματικό επίπεδο που είναι εφικτό για τα παιδιά του Θεού. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος, να δικούμαστε τον Θεό και να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Τότε φέρνουμε την πίστη μας σε ένα μεγάλο επίπεδο. Που έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Οτιδήποτε θα συναντήσουμε καταστάσεις, προβλήματα, πρόβλημα, γεγονότα, η πίστη μας έχει δύναμη να κρατάει το πνεύμα μας στην ανάπαυση του Θεού. Τι κάνει η πίστη, κρατάει το πνεύμα μας στην ανάπαυση του Θεού. Έτσι, για να ετοιμαστούμε να πούμε κάτι, να κάνω κι εγώ μια προσευχή, Πατέρα Ουράνιο. Στεκόμαστε και ζητάμε τη δικιά σου φωνή, Κύριε, να έρθει στην καρδιά μας, Κύριε. Οδήγησέ μας, Πατέρα, μίλησέ μας, Πατέρα, άγγιξε το θέλω και την πίστη μας στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού, Κύριε. Έχουμε ανάγκη τη δικιά σου φωνή να μας οδηγήσει κατά πάντα. Στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο σημαντικό μήνυμα που έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Θεού. Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρουμε την προσωπικότητα του Θεού. Γιατί η προσωπικότητα του Θεού φέρνει το μεγαλύτερο επίπεδο χάρης. Γιατί σίγουρα υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο.
Τι είναι ο Θεός? Ο κόσμος λέει Αγία Τριάδα. Δεν είναι κακό, βέβαια είναι μια συναισθηματική έκφραση. Τι είναι ο Θεός? Αν κάποιος πει Αγία Τριάδα σώσε με, το σώσε ο Θεός, βεβαίως το σώσε. Δεν έχει να κάνει θέμα σωτηρίας. Έχει να κάνει με ένα πιο βαθύ κομμάτι μέσα μας. Γιατί όσο πιο πολύ ο Θεός φανερώνει το πρόσωπό Του, υπάρχει πολύ χάρη, πολύ φως. Αν το πρόσωπο του Θεού είναι κρυμμένο, υπάρχει άγνοια, περιορίζεται η χάρη. Την χάρη που φέρνει η προσωπικότητα του Θεού δεν μπορεί να το φέρει τίποτα άλλο. Ο Κύριος ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτεται δια του αίματος και δια του Χριστού να μας φωτίσει. Γιατί όσο πιο πολύ μας φωτίζει ο Θεός, καταλαβαίνουμε. Διαφορετικά είμαστε πνευματικά σε άγνοια. Τι σημαίνει άγνοια? Είμαστε πνευματικά τυφλοί. Δεν έχουμε φως. Βλέπουμε φυσικά, αλλά δεν βλέπουμε πνευματικά. Και επειδή θέλουμε να δούμε πιο πολύ πνευματικά στους τελευταίους χρόνους, χρειαζόμαστε ο Κύριος να μας αποκαλύψει πιο πολύ το πρόσωπό Του, για να μπορεί το πρόσωπό Του να φωτίσει και εμάς και άλλους ανθρώπους. Γιατί όταν κάτι είναι φωτεινό, ένας προβολέας το βράδυ φωτίζει και τα γύρω κομμάτια. Όλα τα φωτίζει. Αν το φως είναι αδύνατο, δεν μπορεί να φωτίσει πολλές περιοχές που υπάρχει σκοτάδι. Ο Θεός θέλει να μας δώσει πιο πολύ φως. Και όσο μας δίνει ο Θεός πιο πολύ φως, τόσο πιο πολύ εμείς ευεργετούμαστε. Ζούμε πιο πολύ τη νέα ζωή και ελευθερώνουμε αυτό που είναι μέσα μας. Την κληρονομιά του Θεού, και σίγουρα παίρνουμε πιο βαθιά σοφία, έτσι. Για να πάμε, είναι 1557 σελίδα. Α Κορινθίους 15, και στο κεφάλαιο 15-20 δάφια. Βρήκαμε. 1557 σελίδα είναι. Α Κορινθίους 15 κεφάλαιο και στο 20 δάφιο. Το βρήκαμε όλοι. Αλλά τώρα ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς, έγινε η απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί. Επειδή βέβαια διαμέσου του ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, έτσι και διαμέσου του ανθρώπου που η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό. Αλληλούια για τον Χριστό. Ο κάθε ένας όμως σύμφωνα με τη δική του τάξη, ο Χριστός είναι η επαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού στην παρουσία Του. Ύστερα θα είναι το τέλος όταν παραδώσει τη Βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, επειδή πρέπει να βασιλεύσει μέχρι ότου βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια Του. Τελευταίος εχθρός καταργείται, ο θάνατος. Τι είναι ο θάνατος? Εχθρός του ανθρώπου. Καταργείται ο θάνατος. Η εξουσία του Χριστού θα σπάσει τον τελευταίο εχθρό. Και ύστερα κάτι θα γίνει μετά από αυτό. Για να το δούμε. Τελευταίος όμως εχθρός καταργείται ο θάνατος, επειδή όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια Του, και όταν πει ότι όλα είναι υποταγμένα, είναι φανερό ότι εξαιρείται αυτός που υπέταξε σε αυτόν τα πάντα, και όταν τα πάντα υποταχθούν σε αυτόν, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε εκείνον ο οποίος υπέταξε σε αυτόν τα πάντα, ώστε να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλα, λέει. Τι λέει εδώ πέρα? Στο τέλος της χιλιετής βασιλείας. Μας πάει βαθιά. Και είναι πάρα πολύ ήρω. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, πεθάνανε διαμέσου της συγγένειας με τον πρώτο Αδάμ. Που σημαίνει όλοι εξαιτίας αμαρτίας είναι νεκροί πνευματικά. Και όλοι μπορούν να ζωοποιηθούν με τη συγγένεια με τον δεύτερο Αδάμ που είναι ο Χριστός. Το κέντρο του Βασιλείου. Και τι κάνει ο Χριστός? Μας διδάσκει ότι υπάρχει μια τάξη στο Βασίλειο του Θεού. Και στο τέλος τι γίνεται? Θα νικηθεί ο τελευταίος εχθρός, ο θάνατος. Εμάς δεν μας τρομάζει ο θάνατος. Γιατί ο Χριστός λέει, ο πιστεύος σε μένα μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Έχουμε ελπίδα για τη μετάβαση. Και η αναχώρηση ενός ανθρώπου δικού μας είναι χαρμόσυνο γεγονός. Μπορεί να μας λείπει ανθρώπινα, αλλά δεν είναι θλιβερό γεγονός. Γιατί πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Εκεί είναι η ουσία της ζωής. Θα καταργηθεί ο τελευταίος εχθρός του θάνατος. Όταν λέει το φθαρτό, γίνει άφθαρτο. Πώς θα γίνει αυτό? Εξαιτίας της χάρης που έχει το έργο του Ιησού. Σκεφτείτε τι χάρη έχει ο Σταυρός του Χριστού. Και μετά θα γίνει η χιλετή βασιλεία, που θα κυβερνήσει 1000 χρόνια ο Θεός με τον Χριστό κάτω στην γη. Και στο τέλος, που θα γίνει και η δεύτερη ανάσταση, τελευταία κρίση,
τότε λέει θα γίνει κάτι. Ο Υιός θα παραδοθεί στον Πατέρα και δεν θα χρειάζεται να υπάρχει πλέον Υιός. Ο Θεός είναι ένας Θεός. Στη διακονία Του χρησιμοποιεί το τρία. Στην προσέγγιση Του με τον άνθρωπο χρησιμοποιεί το τρία. Αυτό δεν σημαίνει επειδή χρησιμοποιεί το τρία, είναι τρία πρόσωπα που εργάζονται και λέμε η Αγία Τριάδα. Τότε λέμε τρία πρόσωπα που είναι εισάξια και συνεργάζονται. Αυτό έχει μέσα διαίρεση, διαιρούμε τον Θεό. Όταν όμως πούμε ότι ο Θεός είναι ένας και αποκαλύπτεται μέσα από τρεις εκφράσεις της προσωπικότητάς Του και μας δείχνει ότι είναι Πατέρας, ότι είναι Σωτήρας των ανθρώπων και είναι και Πνεύμα, η ουσία του Θεού είναι πνευματική, τι είναι ο Θεός Πνεύμα. Τότε δεν έχουμε διαίρεση της προσωπικότητας του Θεού. Και μπορεί να πει κάποιος, όταν βλέπουμε τον Χριστό να προσεύχεται στον Πατέρα, τι γίνεται. Ο ίδιος ο Λόγος μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε εμείς στον Πατέρα. Όταν βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα να οικετεύει στο Θεό Πατέρα, τι παίρνουμε εμείς, παίρνουμε τη γνώση. Και μαθαίνουμε κι εμείς να οικετεύουμε στο Θεό Πατέρα. Όταν βλέπουμε τον Πατέρα να έχει τη διακονία του στο θρόνο με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα να συνεργάζονται, βλέπουμε την αλήθεια να συνεργάζεται. Δεν αντιμάχεται η αλήθεια. Και ο Θεός είναι ένας Θεός, είναι στη φύση Του είναι. Επομένως στο τέλος δεν θα χρειάζεται να υπάρχει Πατέρας. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θα είναι τα πάντα εν πάση ο Κύριος ο Θεός. Που σημαίνει μέσα στην Αγία Γραφή από τη Γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Βέβαια δεν είναι θέμα σωτηρίας. Καθόλου. Ένας άνθρωπος όπως και να επικαλυστεί το Θεό θα σωθεί. Είναι θέμα πνευματικής ανάπτυξης και ουσίας. Μέσα στην Αγία Γραφή από τη Γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη υπάρχουν δύο λέξεις που είναι πιο πολύ από όλες τις λέξεις. Ο Κύριος ο Θεός. Τι σημαίνει ο Θεός? Ο Δημιουργός των πάντων και ο Κύριος των πάντων. Γι' αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο της Γέννησης το έχουμε δει. Όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τη λέξη ο Κύριος. Στην δημιουργία φανερώνεται ως Δημιουργός, ως Θεός και την ώρα που κάνει τον άνθρωπο βάζει πνοή ζωής μέσα. Λέει, ο Κύριος ο Θεός ζωοποίησε τον άνθρωπο σε ψυχή ζώσα. Φανερώνεται στον άνθρωπο ότι είναι εκτός από Δημιουργός, είναι και Κύριος. Επομένως, ο Κύριος ο Θεός είναι ο ένας και αληθινός Κύριος σε όλες τις γραφές, αλλά αυτός ο Κύριος ο Θεός στην Νέα Διαθήκη έρχεται πιο κοντά μας. Μας λέει ότι είναι Πατέρας και είναι στο θρόνο Του και είναι γεμάτος αγάπη και έχει μια μεγάλη Διαθήκη για τον άνθρωπο και ο Λόγος Του ήρθε με εντολή και αποστολή και έγινε Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου. Και αυτό λέει στους ψαλμούς, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Γέννηση σημαίνει σε αποκάλυψη. Στην ουσία ο Λόγος έρχεται με αποστολή ως Υιός του Θεού και να γίνει Υιός του ανθρώπου. Για ποιο λόγο? Να φέρει χάρη. Τι να φέρει? Χάρη να φέρει. Ήρθε ο Λόγος για να φέρει χάρη στον κόσμο, να σώσει τον κόσμο. Και τότε αυτή η χάρη κάνει τον Θεό που είναι το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μας. Γι' αυτό ο Θεός έχει τη διακονία Του ότι ο Πατέρας είναι στο θρόνο και το Πνεύμα Του φεύγει από τον θρόνο και εργάζεται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και μπαίνει μέσα στους ανθρώπους το Πνεύμα του Πατέρα. Ο Λόγος Του που δημιούργησε τα πάντα παίρνει σάρκα και οστά και έρχεται να σώσει τον κόσμο και να φέρει αλήθεια. Και έτσι έχουμε την προσωπικότητα του Θεού και τη διακονία του Θεού. Στη διακονία ο Θεός χρησιμοποιεί το τρία. Γι' αυτό και στην Νινεβή ο Ιωνάς για να περάσει την Νινεβή έπρεπε να κάνει τρεις ημέρες. Οι αριθμοί στην Αγία Γραφή έχουν νοήματα βαθιά. Το τρία σημαίνει τρία μεγάλα επίπεδα χάρης που ξεκινάει από τη δημιουργία να ολοκληρώσει ο Θεός τα πάντα στο τέλος. Και στα πάντα στο τέλος δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει φθορά, δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει αιχμονωσία, θα υπάρχει μια αιώνια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Θα μπούμε σε ένα άλλο πνευματικό κομμάτι που δεν μπορούμε τώρα να μπούμε. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη κλείνει με την χάρη του Ιησού. Ναι, Κύριε Ιησού. Η χάρη του Ιησού κλείνει. Η χάρη του Θεού δεν έχει τέλος. Επομένως, στο τέλος ο Κύριος θα φανερώσει τον εαυτό του με έναν άλλο τρόπο. Άλλη διάσταση, άλλο φως. Όσο ο Κύριος αποκαλύπτει το πρόσωπό του, εμείς μαθαίνουμε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός είναι η επαρχή.
ο καθένας με τη δικιά του τάξη. Και μέσα στο βασίλειο του Θεού υπάρχει τάξη, υπάρχει. Ο Πατέρας Θεός καλύπτει τον Υιό. Ο Υιός υποτάσσεται κάτω από την εξουσία του Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα δεν προσπερνάει τον Υιό και τον Πατέρα. Υπάρχει μια τάξη. Σε αυτή την τάξη μαθαίνουμε εμείς τι είναι το πνευματικό. Στο πνευματικό υπάρχει τάξη. Γι' αυτό οι άγγελοι των εκκλησιών καλούνται να ακούσουν από τον Θεό προσωπικά και να πούνε στο λαό του Θεού ποια είναι τα σχέδια του Θεού για τους τελευταίους χρόνους. Πώς θα προχωρήσει ο λαός του Θεού, πώς θα βγει από τις παγίδες και πώς θα μπορέσει να πάρει αυτή τη μεγάλη κληρονομιά που έχει ο Θεός για να πάρει ο Θεός τη δόξα του και να δοξαστεί. Επομένως, όταν λέμε Πατέρα σε αγαπάμε, μιλάμε στον Κύριο τον Θεό. Όταν λέμε Άγιο Πνεύμα σε πιστεύουμε και σε αγαπάμε, μιλάμε στον Κύριο τον Θεό. Όταν λέμε Ιησούς σε λατρεύουμε και σε αγαπάμε, μιλάμε στον Κύριο τον Θεό. Έχουμε κοινωνία. Όταν θέλουμε να κάνουμε αίτηση, λέμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού, κάνουμε την αίτηση. Περπατάμε στην αλήθεια. Ακολουθούμε την αλήθεια. Χτίζουμε μια σχέση που είναι βασισμένη στην αλήθεια. Δεν κτίσουμε μια σχέση που είναι στηριγμένη στο συνέστημα. Γιατί το συνέστημα είναι για την αρχή. Όταν κάποιος πει Παναγία μου σώσε με, τον σώσε ο Θεός. Αυτό δεν ξέρει. Και Παναγία μου να πει θα τον σώσε ο Θεός. Όταν κάποιος πει Άγιε Νικόλα βοήθησε με, τον βοηθήσει ο Θεός. Γιατί είναι το συνέστημα. Είναι, δεν υπάρχει η επίγνωση του λόγου του Θεού. Όταν πει κάποιος Αγία Τριάντα σώσε με, τον θα σώσε ο Θεός. Δεν αρνείται ο Θεός αν προσεγγίσει στον κόσμο. Εδώ μιλάμε για κάτι πιο βαθύ παίρνοντας σοφία από τον Θεό και καταλαβαίνοντας τι σημαίνει πνευματικό τάξη. Τι είναι η Εκκλησία, πώς πρέπει να εργαστούν οι διακονίες στην Εκκλησία, ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών, των αντρών, των χαρισμάτων, των διακονιών. Υπάρχει μια τάξη. Στο βασίλειο του Θεού υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει αταξία. Και ο Θεός δεν παραβλέπει την τάξη του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Γιατί θα σώζει τον κόσμο με μία ώρα. Δεν μπορεί να αναιρέσει την τάξη του. Μπορεί να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μας έκανε ο Θεός κουρδιστούς χωρίς να έχουμε ελευθερία. Δεν μπορούσε να το κάνει. Να μην αμαρτάνουμε τίποτα. Μπορούσε. Σέβεται το αγαθό της ελευθερίας. Γιατί και ο Θεός έχει ελευθερία πάνω. Μας έχει πρικήσει και ακολουθεί την τάξη του. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει τον Θεό να αλλάξει τη δικιά του τάξη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σοφία. Τι χρειαζόμαστε? Αποκάλυψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσέξτε και θα χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα δοχείο. Ένα δοχείο που είναι το εσωτερικό του πνεύμα. Μέσα σε αυτό το εσωτερικό πνεύμα κατοικεί ο Θεός. Ο Θεός θέλει από το πνεύμα αυτό να κυριαρχεί σε επάνω μας. Στο πνεύμα, στην πίστη, στην ψυχή μας και να εκφραστεί στον κόσμο. Ο τρόπος όμως για να το κάνει αυτό είναι η γνώση του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα ποτέ δεν προσπερνάει τη γνώση. Ο λόγος και το πνεύμα είναι σε αρμονία. Ποτέ το Άγιο Πνεύμα, για να προσπεράσει το Άγιο Πνεύμα τη γνώση, πρέπει να είναι τα αρχικά πράγματα που υπάρχει άγνοια. Αυτό είναι για μια περίοδο, μετά σταματάει. Η άγνοια, να μην ξέρει ο άνθρωπος τίποτα. Μετά σταματάει. Μετά μπαίνει η γνώση μέσα. Στην ουσία, όταν εγώ έχω άγνοια για το ποιος είναι ο Θεός, προσέξτε τι γίνεται. Αφού μέσα έχουμε τον ίδιο Θεό που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Έχουμε τον Κύριο της Εξόδου μέσα μας. Τον παντοδύναμο Θεό έχουμε. Το νερό που θέλει να βγει από μέσα. Και λέει ζωντανά ποτάμια θα βγαίνουν από μέσα μας. Υπάρχει κάτι που το εμποδίζει. Η άγνοια. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη ότι η Εκκλησία, η νύφη, ετοίμασε το νυφικό, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και κάθε πνευματικός λόγος έχει ένα σκοπό να γραφτεί στο πνεύμα μας. Και τότε όταν γραφτεί στο πνεύμα γίνεται κάτι, φεύγει άγνοια. Τι σημαίνει έχω άγνοια, για κοιτάτε εδώ πέρα, αυτό είναι το πνεύμα μας. Το βλέπουμε όλοι. Το νερό είναι μέσα μας. Προσέξτε τι γίνεται, όταν εγώ έχω άγνοια για το ποιος είναι αυτός, έχω μέσα κάτι που εμποδίζει το νερό να βγει. Έχω ένα εμπόδιο που λέει τα άγνοια. Και αντί να τρέξει το νερό 100%, τρέχει 10%. Περιορίζεται από αυτό το εμπόδιο που είναι η άγνοια. Είναι μέσα. Όταν αυτό το εμπόδιο φεύγει, το νερό θα τρέξει 100%.
Τότε όταν δεν τρέχει το νερό 100% γιατί υπάρχει ένα εμπόδιο, ξεκινάει το μυαλό, ξεκινάει ο ψυχικός χριστιανισμός. Και αρχίζει ο ψυχικός χριστιανισμός και τα αντιγράφει όλα και δημιουργεί ένα άλλο κομμάτι. Όταν όμως το νερό φεύγει, τρέχει, αλλά για να τρέχει το νερό πρέπει να φεύγει άγνοια. Και αυτό λέει στις 7 εκκλησίες, αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες. Ο Θεός θέλει να συγκεντρώσει το λαό Του για να τον διδάξει τι είναι το πνευματικό, ώστε να μπορεί να βγαίνει 100% το νερό του Θεού από μέσα. Και να μπορώ εγώ να χρησιμοποιώ τη γνώση του Θεού με ένα σωστό τρόπο, σωστό τρόπο. Να λέω Πατέρα στο όνομα του Ιησού, απάντησε την προσευχή, κάνω αίτηση. Αυτό λέει αίτηση. Κοινωνία τι σημαίνει, έχω σχέση με το πρόσωπο του Θεού. Λέω Πατέρα σε αγαπάω, Ιησού σε λατρεύω. Άγιο Πνεύμα σε λατρεύω. Αυτό λέγεται κοινωνία. Υψώνω τον ένα και αληθινό Θεό και όταν αυτός υψώνει, υψώνω και εγώ. Υψώνω την πίστη. Την αίτηση δεν θα την κάνω, θα πω Πατέρα στο όνομα του Ιησού, απάντησε. Στην κοινωνία μπορώ να πω Άγιο Πνεύμα, βοήθησέ με στην πίστη στην προσευχή μου. Κύριε Ιησού, βοήθησέ με στην πίστη στην προσευχή μου. Έχουμε σχέση με τον Θεό στην προσωπικότητά του και έχουμε σχέση με τον Θεό στην διακονία του. Γι' αυτό και άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος. Αλλά στην ουσία έχει μια τριαδική λειτουργία. Είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Στο τέλος αυτό το φθαρτό θα γίνει άφθαρτο. Θα έρθει σε μια αιώνια αποκατάσταση και ο άνθρωπος θα είναι κάτι ανώτερο. Όπως είναι ο Θεός. Δεν θα γερνάει, δεν θα φτύρεται, δεν θα κουράει. Θα είναι κάτι πνευματικό. Γιατί ο σκοπός του Θεού να φέρει είναι να φέρει τον άνθρωπο σε κάτι μεγαλύτερο. Αναβάθμιση της ζωής. Επομένως, όταν μειώσουμε τη γνώση της προσωπικότητας του Θεού, χάνεται χάρη. Στερεύει χάρη. Υπάρχει λίγο χάρη. Και όταν υπάρχει λίγο χάρη, ξεκινάει η ψυχή, ξεκινάει η προσπάθεια, ξεκινάει το μυαλό. Το αίμα του Ιησού κάνει τον Θεό να αποκαλύπτεται πρόσωπον πρόσωπον. Μόνο η θυσία το κάνει αυτό. Τι το κάνει? Μόνο η θυσία το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκαλυφθεί ο Θεός. Και τότε εγώ ξέρω ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Και αυτό το εξηγεί στην επιστολή ο Άννα την πρώτη, για να το δούμε στο πέμπτο κεφάλαιο. Πολύ ωραία. Είναι η επιστολή ο Άννα πρώτη, στο πέντε κεφάλαιο και στο τέσσερα. Το βρήκαμε. 1682 σελίδα. Το βρήκαμε όλοι. 1682 επιστολή Άννου πρώτη, 5 κεφάλαιο και στο 4. Το βρήκαμε. Hallelujah. Στο 4 θα πάμε. Επειδή λέει, κάθετη που γεννήθηκε από τον Θεό νικάει τον κόσμο. Και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη η πίστη μας. Και ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Τι λέει εδώ πέρα, κάθετη που γεννήθηκε, νικάει τον κόσμο. Τι σημαίνει γεννήθηκε, είναι αποκάλυψη μέσα μας. Το να καταλάβω κάτι από το μυαλό δεν σημαίνει πνευματική γέννηση. Είναι μια κατανόηση ανθρώπινη. Διανοητική κατανόηση. Η αποκάλυψη είναι κάτι που γεννέται μέσα σου. Χάρη. Σε κάνει ο Θεός και καταλαβαίνεις. Χάρη, γεννέται μέσα. Και τότε σε αυτή τη γέννηση υπάρχει νίκη που έχει νικήσει τον κόσμο. Όχι, δεν νικήσει τον κόσμο. Στην ουσία ο Χριστός έχει νικήσει την εξουσία του κόσμου πριν 2000 χρόνια. Όχι, θα την νικήσει τώρα. Η αποκάλυψη που παίρνουμε βοηθάει την πίστη μας να ζει τη νίκη. Δεν χαράζουμε εμείς κάποια νίκη στη ζωή μας. Εμείς ζούμε και παίρνουμε χάρη από τη νίκη του Ιησού καθώς έχουμε τη σοφία να την βάλουμε σε πράξη. Αλλά για να γίνεται αυτό χρειάζεται να αποκαλύπτεται ο λόγος της ζωής μας. Και εδώ πέρα το λέει ξεκάθαρα το λέει, πιο κάτω. Πόσο ωραία το λέει, για να το δούμε λιγάκι. Αυτός είναι που ήρθε διαμέσου νερού και αίματος, ο Ιησούς Χριστός, όχι μονάχα διαμέσου του νερού, αλλά διαμέσου του νερού και του αίματος. Ποιος είναι ο Χριστός? Ήρθε λέει διαμέσου του νερού. Τι είναι το νερό? Ο λόγος. Που έρχεται να πλύνει. Έρχεται να καθαρίσει. Γι' αυτό λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο, αν δεν αναγεννηθείς από νερό και πνεύμα, τι κάνει ο λόγος, σε πλένει μέσα. Απ' την άγνοια σε πλένει. Σε πλένει από το σκοτάδι. Και τι κάνει ο λόγος, έρχεται
διαμέσου του νερού και διαμέσου του αίματος. Ο λόγος έρχεται να φέρει χάρη. Πώς? Διαμέσου του αίματος. Που σημαίνει πίστη, το αίμα και ο λόγος συνεργάζονται. Αν εμείς δεν έχουμε πίστη στο αίμα, δεν μπορεί ο λόγος να πράξει μέσα μας. Ξεκινάει το μυαλό. Και αυτό που λέμε τώρα, να προχτές με τον Λονίδα, είναι εδώ από κάτω ένα παιδί, είναι από την Ινδία είναι. Και πραγματικά ο Κύριος έτσι μας μίλησε. Απέναντι από το Σκλαβενίδη μπροστά είναι μάρτυρες σκουπιάς. Και έχει ένα στάδιο εκεί πέρα και βάζει Φιλάνδια στη γλώσσα του για τον Ιαχωβά. Πιο πολύ με τους Ινδούς έχει να κάνει. Και με τον προσέγγισα εγώ με αγάπη και μου πολύ πολύ αγάπη ο Θεός. Και αυτός με αγκάλιασε, μου λέει, έχεις ωραίο πνεύμα, έχεις αγάπη μέσα σου. Προσπαθεί να σκεφτείτε και έρθει από την Ινδία και προσπαθεί εδώ στην Ελλάδα να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο. Γιατί σίγουρα έχει μια αγάπη για τον Θεό, είναι συναισθηματική όμως, δεν έχει μπει στο πνευματικό. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί έχουν περιορίσει το αίμα. Αν περιοριστεί το αίμα, τελείωσε. Πεθαίνουμε χωρίς το αίμα, τελείωσε. Καλά παιδιά, για σκέψου τώρα να τελειώνει τη δουλειά του και να έρχεται κάτω να ευαγγελίσει ανθρώπους. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο, έτσι. Με αυτό που καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, αυτό καταλαβαίνει. Γιατί εξηγούν το Ευαγγέλιο με το ανθρώπινο μυαλό. Αν το αίμα μπει στην άκρη, ο λόγος δεν σε πλένει, δεν σε καθαρίζει. Το αίμα κάνει το λόγο και πράττει, θυσία. Έρχεται ο Θεός να φέρει χάρη με τον Χριστό για να μας δώσει κατανόηση πνευματική. Το μυστικό είναι το αίμα. Έρχεται, λέει ο Χριστός, διαμέσου του νερού και του αίματος. Τι κάνει το νερό? Σε πλένει. Από τις δικές μας αντιλήψεις και κατανοήσεις και μας δίνει την επίγνωση του Θεού. Στην ουσία χάρη παίρνουμε. Ποιος έχει τη χάρη? Ο Ιησούς Χριστός την έχει. Δεν υπάρχει χάρη έξω από τον Χριστό πουθενά. Δεν μπορεί να πας στον Θεό και να πεις στην παλιά τα δίκαια ο Θεός αποκαλυπτόταν ως Ιεχωβά. Αλήθεια είναι. Αυτό αν το εξηγείς αποκαλυπτικά, Ιεχωβά σημαίνει ο Κύριος, ο Ιησούς στη ζωή μας. Πνευματικά αυτό σημαίνει. Αν δεν το δεις πνευματικά θα κολλήσεις στο γράμμα. Εμείς δεν πρέπει να κολλήσουμε, γιατί και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγανε στον Χριστό είναι γεγραμμένο. Το θέμα είναι αυτό το γεγραμμένο είναι να γίνεται αποκαλυπτικό να γίνεται. Γιατί αν δεν γίνεται αποκαλυπτικό θα καταλάβουμε τελείως λάθος πράγματα. Και να γίνεται αποκαλυπτικό δεν είναι ρόλο θέμα εξυπνάδας, ούτε θέμα πτυχίων. Είναι το κάλεσμα του κάθε ενός να εργαστεί που είναι μέσα. Και ο Θεός όταν σωθήκα μας έβαλε ένα κάλεσμα μέσα. Και αυτό το κάλεσμα να λειτουργήσει με πίστη, με βάση τη θυσία του αίμα και με βάση το λόγο για να μας πλένει ο λόγος. Και να γεννάει μέσα μας θεόπνευστα πράγματα και να καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός. Και πώς μπορούμε εμείς να λύσουμε πιο πολύ χάρη από μέσα. Και όσο λύνουμε πιο πολύ χάρη καταλαβαίνουμε και εμείς καλύτερα και μπορούμε να βοηθήσουμε και έναν άλλον άνθρωπο να καταλάβει τι είναι αυτά που λέμε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι αγαπητός για τον Θεό. Εμείς πρέπει, για σκεφτείτε εγώ τώρα να έλεγα μάρτυρα Σκοπιάς μακριά. Στα πρώτα τα χρόνια της πίστης μπορεί να λειτουργούσαμε έτσι. Τι θα πει παιδί, άνθρωποι είναι και αυτοί έχουν ανάγκη τη σωτηρία του Θεού μέσα τους. Δεν πρέπει να υπάρχει μια θρησκευτική προκατάληψη. Σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους ημέρα και νύχτα, γιατί αν κάποιος είναι αδύνατος θα χάσει αυτά που έχει μετά. Αλλά σαν άνθρωπος είναι αγαπητός, ο Θεός θα τον φωτίσει, προσευχόμαστε όλες αυτές οι ομάδες να έρθουν στην επίγνωση. Σίγουρα είναι δύσκολο όμως. Γιατί χρειάζεται αποφάσεις, επιλογές να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και μόνο η θαυμαστή χάρη του Θεού μπορεί να το κάνει. Για να συνεχίσω λιγάκι. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Και το πνεύμα, λοιπόν. Αλλά διαμέσου του νερού και του αίματος και το πνεύμα είναι που δίνει τη μαρτυρία για το λόγο ότι το πνεύμα είναι αλήθεια. Επειδή τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και οι τρεις αυτοί είναι το ένα. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα. Τρεις λέει είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό, που είναι ο Θεός ο Θεός. Αυτό αν το πάρουμε κατά γράμμα θα πούμε τρεις οντότητες είναι. Και θα πούμε Αγία Τριάδα. Τρεις αποκαλύψεις που αφοράνε την προσωπικότητα του Θεού,
δηλώνουν στον ουρανό και στη γη του ποιος είναι ο Θεός. Η πρώτη αποκάλυψη είναι ότι ο Θεός είναι Πατέρας, ο γεννήτωρας της ζωής. Οτιδήποτε έχει γεννηθεί έχει ένα πατέρα. Ποιος είναι? Ο Πατέρας. Που έχει γεννήσει τα πάντα. Η δεύτερη αποκάλυψη είναι ο Λόγος. Ότι σε όλο το σύμπαν υπάρχει αλήθεια που κρατάει τα πάντα. Ο Λόγος. Και σε αυτή τη γη υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια κρατάει τα πάντα στο θέλημα του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Είναι η αλήθεια της ζωής είναι. Και η τρίτη αποκάλυψη είναι το πνεύμα. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα είναι ο Θεός. Τι σημαίνει πνεύμα? Η ουσία του είναι κάτι ανώτερο. Η ζωή του είναι κάτι ανώτερη. Τι σημαίνει πνεύμα? Έχει ποιότητα ζωής ο Θεός. Και οι τρεις αυτές αποκαλύψεις δείχνουν το ποιος είναι ο Θεός. Είναι αποκαλύψεις που δηλώνουν τις εκφράσεις της προσωπικότητας του Θεού. Τα πάντα γίνανε γιατί υπάρχει ένας πατέρας, ένας γεννήτωρας. Και η λέξη πατέρας μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δημιούργησε από αγάπη τα πάντα. Είναι πατέρας. Είναι δημιουργός πατέρας. Είναι. Οτιδήποτε έχει η ζωή το έβγαλε από την καρδιά του. Είναι πατέρας. Η λέξη πατέρας σε εμάς τους ανθρώπους μας βοηθάει να καταλάβουμε τι σημαίνει πατέρας. Ότι ο πατέρας στέκεται για το σπίτι του. Δέχεται πάντα τα παιδιά του. Η καρδιά του είναι καρδιά πατέρα. Καρδιά δωρητή. Αν μας έλεγε ο Θεός σε αυτό το κομμάτι ότι όλα συντηρούνται σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεντεκ, όπως έγινε στη Παλιά Διαθήκη, δεν θα μπορούσαμε εμείς να εξηγήσουμε τι σημαίνει Μελχίσεντεκ στα ουράνια επίπεδα. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει στον τρόπο που ζούμε εμείς, τι είναι ο Θεός, είναι ο Πατέρας. Είναι γεννήτωρας της ζωής, είναι η αλήθεια, είναι ο Λόγος, ο Ιησούς. Και είναι πνεύμα και οι τρεις αυτές αποκαλύψεις δείχνουν ότι ένας είναι ο Θεός. Ο Κύριος ο Θεός είναι. Επομένως τα πάντα συντηρούνται από την ύπαρξη του Θεού. Την προσωπικότητα του Θεού που έχει έναν τρόπο να εργάζεται σοφό. Και μας διδάσκει και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον Θεό. Και πώς να περπατάμε στο πνευματικό, γιατί το πνευματικό είναι ένα. Είναι διαχρονικό και είναι πνευματικό. Και να καταλάβεις τι σημαίνει ο Θεός είναι πνεύμα. Το αντιλαμβάνεσαι από τη ζωή σου όταν αναγεννέσαι και καταλαβαίνεις το πνευματικό. Για σκεφτείτε να φτάσουμε στο θρόνο του Θεού και να βρεθούμε στο περιβάλλον που ωραίει το χρήσμα, το πνευματικό. Και θα βρεθούμε εκεί πέρα όταν γίνει ο γάμος του Αρνίου. Και τότε θα κάτσουμε ένα διάστημα εκεί στο θρόνο του Θεού που κάτω θα υπάρχει μεγάλη θλίψη. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή, προσέξτε, είναι λίγο παράλογο αυτό. Κάτω θα γίνεται η μεγάλη θλίψη. Και η Εκκλησία θα έχει μπει στο περιβάλλον του Πατέρα, στο σπίτι του Πατέρα που έχει ετοιμάσει το μάτι ο Πατέρας εξαιτίας του Ιησού. Για ποιο λόγο? Για να παίρνουμε στο χρήσμα. Όταν θα γίνεται κάτω στη γη το κακό, εμείς θα παίρνουμε το χρήσμα. Όχι απλά για να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που γίνεται κάτω. Έτσι φτιάχνει. Θα παίρνουμε το χρήσμα για να το κατεβάσουμε κάτω στη γηλαιτή βασιλεία. Θα χρηστεί ο λαός του Θεού από το θρόνο του Θεού και μετά θα το κατεβάσει κάτω το χρήσμα. Και θα ξεκινήσει μια χιλιετή διακυβέρνηση του κόσμου σε άλλο επίπεδο. Το φίδι θα πέσει με το μωρό. Οι άνθρωποι δεν θα πεθαίνουν. Άλλη διακυβέρνηση. Ο Ιησούς Χριστός θα είναι στην Ιερουσαλήμ κάτω, θα κατοικεί. Δεν θα υπάρχουν κόμματα. Θα κυβερνάει η Εκκλησία του Ιησού. Καθώς παίρνει ένα άλλο επίπεδο χρήσματος. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα είναι ο Θεός. Ο ένας και αληθινός Κύριος Μαντινό που είναι και Πατέρας. Είναι και σωτήρας, είναι η αλήθεια, αλλά είναι και πνεύμα, είναι σύμφωνος, είναι παράκλητος. Για σκεφτείτε, αυτές οι λέξεις δείχνουν το ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός που δεν τον κρατάνε τα σύμπαντα, έρχεται και σου λέει εγώ είμαι ο παράκλητος. Αυτός που σε στηρίζουν, αυτός που σε ανορθώνουν, αυτός που σε οδηγώ, εγώ είμαι αυτός που σε συγχωρώ, εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός που σε διδάσκω. Φανερώνει τον εαυτό του, φανερώνει. Και τότε από μέσα μας τρέχει πολύ χάρη. Τρέχει πολύ χάρη. Και όταν τρέχει αυτή η χάρη, εργάζεται το κάλεσμα του Θεού που είναι μέσα μας. Δεν έχουμε καταλάβει τι κάλεσμα υπάρχει μέσα μας, το Θεό. Μοναδικό υπάρχει. Ισχυρό υπάρχει. Απερίγραπτο, δεν μπορεί να το σταματήσει καμιά δύναμη το κάλεσμα του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό το κάλεσμα ελευθερώνεται όταν υπάρχει κατανόηση με το αίμα, με την αλήθεια και με την πίστη.
Και μπορείς να λες όλη την ημέρα, Πατέρα, σ' αγαπάω. Χαλελούια. Ιησούς, σ' αγαπάω. Άγιο Πνεύμα, σε λατρεύω. Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Αλσαντάι, ο Ιεχωβά, ο Αδωνάι, ο Παντοκράτορας, ο Ποιμήν, ο Κύριος Σαββαώθ, ο υπέροχος Σαμανουήλ, ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία. Χρησιμοποιείς τη γνώση. Κτίζεις μία σχέση με τον Θεό στη γνώση. Και τότε τι κάνει αυτός ο Κύριος που είναι μέσα, εκφράζει τον εαυτό του. Και το Άγιο Πνεύμα εκφράζει το έργο του για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Για να το συνεχίσουμε. Και τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στη γη. Το Πνεύμα, το νερό και το αίμα, και οι τρεις αυτοί αναφέρονται στο αίμα. Πού βρίσκεται η μαρτυρία του Θεού κάτω στη γη? Σε τρεις αποκαλύψεις. Όταν λέει τρεις είναι σαν να μιλάει σε τρία πρόσωπα. Η αποκάλυψη είναι κάτι ζωντανό είναι. Τι είναι η αποκάλυψη? Είναι κάτι ζωντανό είναι. Εκφράζει την προσωπικότητα του Θεού. Τρεις είναι, λέει, αυτοί που δίνουν μαρτυρία στη γη. Το Πνεύμα. Το έργο του Θεού είναι πνευματικό είναι. Ποιος είναι ο Θεός? Πνεύμα είναι ο Θεός, είπε ο Κύριος Σαμαρείτης. Και όποιος θέλει να προσκυνήσει τον Θεό το κάνει πνευματική αληθεία. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα είναι. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα είναι ο Θεός. Το έργο του είναι πνευματικό. Δεν είναι ψυχικό, δεν είναι συναισθηματικό, δεν είναι σαρκικό. Είναι πνευματικό. Ο Θεός είναι πνεύμα, ο Κύριος των δυνάμεων. Πνεύμα είναι. Το πνεύμα, το νερό, ο λόγος. Και το αίμα. Το έργο του Θεού μαρτυρείται από την πνευματική φανέρωση του Θεού. Μαρτυρείται από το λόγο και από το αίμα, από τη θυσία. Και αυτοί οι τρεις αναφέρονται στο ένα. Δεν υπάρχει έργο Θεού έξω από το αίμα και τη θυσία. Δεν υπάρχει έργο Θεού έξω από το πνεύμα και την πνευματική παρουσία. Δεν υπάρχει έργο Θεού έξω από το Ευαγγέλιο. Να βάλουμε το Ευαγγέλιο στην άκρη. Δεν βρίσκεται ο Θεός εκεί πέρα. Πού βρίσκεται ο Θεός? Στο Ευαγγέλιο βρίσκεται. Πού βρίσκεται ο Θεός? Στην πνευματική ζωή βρίσκεται. Πού βρίσκεται ο Θεός? Στη θυσία και στο αίμα βρίσκεται. Από πού μαρτυρείται το έργο του Θεού? Μέσα από τη θυσία μαρτυρείται. Σαν να λέει ο Θεός, βάλτε στην άκρη τα παπλώματα, τα διπλώματα, τα θεολογικά τέτοια, και ελάτε να πάρετε χάρη από το Σταυρό μου και από το αίμα. Πού θέλατε να πάρετε χάρη από το Σταυρό μου και από το αίμα? Όταν δεν αρχίσει η χάρη να δουλεύει, όλα αυτά μας βοηθάνε, είναι στηρίγματα. Όταν φτάσει ένας άνθρωπος στο σημείο να λαμβάνει από το Θεό, να βγαίνει το νερό, αυτά σταματάνε, εννοείται ότι σταματάνε. Ζει κάθε μέρα με το προσωπικό και αυτό που του δίνει ο Κύριος στη ζωή του, έτσι. Για να δώσουμε και κάτι άλλο, γιατί την Αποκάλυψη πρέπει να τη δένουμε βιβλικά. 1059 σελίδα, Ιερεμίας 33 κεφάλαιο. Αλληλούια, το βρήκαμε. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία για δεύτερη φορά, ενώ αυτός ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής λέγοντας. Έτσι λέει ο Κύριος που έκτισε τη γη, ο Κύριος που την έπλασε για να τη στερεώσει, το όνομά του είναι Κύριος, κράξε σε μένα και θα σου απαντήσω και θα σου δείξω μεγάλα και απόκρυφα πράγματα που δεν γνωρίζεις. Ο Ιερεμίας ήταν περιορισμένος, φυλακισμένος και το μιλάει αυτός. Και μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι σε ένα κομμάτι είμαστε περιορισμένοι, φυλακισμένοι. Στη σάρκα, στην ψυχή μας. Υπάρχει φυλακή, περιορισμός. Κράξε, λέει σε μένα. Κράξε. Μίλησέ μου. Και εγώ θα σου δείξω να καταλάβεις πράγματα απόκρυφα που δεν τα καταλαβαίνεις. Επομένως, μέσα στον Χριστό υπάρχει το κρυμμένο του Θεού. Αυτό που είναι πνευματικό και αποκαλυπτικό για το Δήμο, για το Χρήστο, για τον Γιώργο, για τον Λεωνίδα, που έρχεται δι' αποκαλύψεως Θεού. Καθώς παίρνουμε χάρη από το αίμα του Ιησού Χριστού. Πού παίρνουμε χάρη? Από το αίμα του Ιησού Χριστού. Από εκεί παίρνουμε χάρη. Και τότε αυτό που σχεδίασε μέσα ο Θεός ενεργείται. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν σκέφτηκα να κάνω τον ποιμένα. Ποτέ, ποτέ. Ούτε κάτω είχα δονηθεί ποτέ στη ζωή. Το μόνο που ήξερα είναι να κάθομαι στις εκκλησίες που μου είχε πάει ο Κύριος σε μια εκκλησία τα πολλά χρόνια. Και να παίρνω ανθρώπους από τον κόσμο, να τους πηγαίνω στη Βασιλεία του Θεού. Μετά άρχισε να λύνεται αυτό που ήταν μέσα μου. Και εγώ άρχισα να ακολουθώ αυτό που λυνόταν από μέσα μου. Το κάλεσμα του Θεού. Γιατί διαφορετικά ένας άνθρωπος μπορεί να τρέχει 20 και 30 χρόνια να περιπλανείται στον κόσμο. Και ποτέ να μην έχει επιτρέψει αυτό που είναι μέσα του να λυθεί.
Δεν σημαίνει ότι κατά τη σωτηρία δεν είναι παιδί του Θεού, βεβαίως είναι. Αλλά χάνει αυτό που έχει σχεδιάσει ο Θεός για τη ζωή του. Και είναι μέσα του. Που είναι, μέσα του είναι. Και τότε ο Θεός σχεδίασε ένα ρόλο για το Δήμο, ποιος είναι ο ρόλος στη Βασιλεία του. Σχεδίασε ένα ρόλο για τον Χριστό, ποιος είναι ο ρόλος στη Βασιλεία του. Σχεδίασε ένα ρόλο για τον κάθε άνθρωπο για να λυθεί αυτό που είναι μέσα του. Επομένως, ο Κύριος είναι ένα, αλλά τι κάνει. Φανερώνει τον εαυτό του. Εκφράζει τον εαυτό του με έναν πλούσιο τρόπο. Γι' αυτό λέει η αγάπη του Πατέρα, ο Θεός είναι αγάπη. Η χάρη του Ιησού, χάρη. Και η κοινωνία του Πνεύματος. Ο Θεός θέλει τη συντροφιά μας. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να φέρει χάρη στη ζωή μας. Τι φέρνει ο Λόγος, χάρη. Και ο Θεός είναι αγάπη, είναι Πατέρας αυτός. Δηλώνει τη φύση του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Είναι σκάνδαλο για το μυαλό μας. Ο Χριστός είναι σκάνδαλο. Δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Όταν εγώ τσαλακώσω την εικόνα μου, την τα βάζω όλα κάτω. Γι' αυτό ο Θεός μας μαθαίνει τι είναι το σταυρικό Ευαγγέλιο. Και να τσαλακώνουμε την εικόνα μας στον Θεό, να την τσαλακώνουμε μπροστά στο απόκριφο μέρος. Να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, γιατί μας διακατέχει μία σάρκα που είναι ατελής και μας μπερδεύει πολλές φορές. Και όταν εμείς έχουμε το θάρρος να την τσαλακώνουμε στον Θεό, τότε ξεκινάει αυτό που είναι κρυμμένο, δηλαδή υπάρχει αλλά δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ λέω αυτό έχει ο Θεός για μένα και λέω ο Θεός αυτό εγώ έχω και πάνω για σένα. Είναι πολύ φτωχό αυτό που είσαι για σένα. Γιατί το κρίνω με τη δικιά μου εικόνα, την αντίληψη του μυαλού. Επομένως ο Κύριος είναι ένας Θεός που ρέει χάρη. Δεν σημαίνει κάποιος μου πει ξέρεις κάτι ο Θεός είναι τριαδικός οπότε θα τον αγκαλιάσω. Έτσι είναι τριαδικός στην αποκάλυψη, όχι στην ουσία και στη φύση. Χρησιμοποιεί το τρία. Είναι αλήθεια. Είναι τριαδικός στην αποκάλυψη, όχι στην ουσία και στη φύση. Γιατί όταν εμείς διδάξουμε ότι είναι τρία πρόσωπα, κάποιοι το έχουν διδάξει. Που είναι εισάξια και ενώνονται, μιλάμε για τριάδα. Τρία. Διαιρείται το πρόσωπο του Θεού. Όταν όμως πούμε ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά δηλώνει τον εαυτό του στο τρία, έρχεται πιο κοντά μας στο τρία, τότε το νερό βγαίνει πιο πλούσιο από μέσα μας. Και μαθαίνουμε από την αλήθεια. Μαθαίνουμε από τον λόγο, μαθαίνουμε. Γιατί ακολουθούμε τον Θεό που μας διδάσκει τι σημαίνει η πνευματική ζωή, τι σημαίνει συνεργασία, τι σημαίνει νίκη στη ζωή μας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός Πατέρας είναι συνέχεια σπλαχνικός. Τι κάνει ο Πατέρας, σπλαχνίζεται τον κόσμο. Και ο Ιησούς στα δεξιά του που είναι σαν αρχιερέας με σαν αγιωστά, μεσητεύει μέρα και νύχτα για τον κόσμο και το αίμα του δίνει χάρη. Υπάρχει μια τάξη στο βασίλειο. Είναι δυνατόν και μετά υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, κάποιοι αντιπρόσωποι της Παλιάς Διαθήκης και τι κάνουν αυτοί και της Νέας. Και λένε Ιησού Χριστέ ήρθαν οι προσευχές από την Ελλάδα, από το κορμί. Προσεγγίζουν τον Χριστό. Και μετά τι κάνει ο Χριστός, παίρνει τις προσευχές των πρεσβυτέρων και πηγαίνει στον Πατέρα Θεό και λέει Πατέρα στέκομαι για το κορμί και για την εκκλησία και για την πόλη του κορμιού. Και υψώνω το αίμα μου και ζητάω χάρη για αυτούς. Γιατί και ο διάβολος μας κατηγορεί στο Θεό. Τι μας κάνει, μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Και σηκώνει το αρχιερέας και μας διδάσκει πώς πρέπει να λειτουργούμε εμείς. Εγώ θα πρέπει να σταθώ στο σπίτι μου και να πω Κύριε συγχώρεσε την οικογένειά μου, τη συγγένεια μου, υψώνω το αίμα, μετανοώ εγώ. Και κάνω ό,τι κάνει ο Χριστός, το κάνω και εγώ στην κοίη, μαθαίνω από την αλήθεια. Και τότε ο Πατέρας δίνει χάρη. Και τότε ο Θεός δίνει χάρη στην προσευχή μας. Μαθαίνουμε από τον λόγο. Ο λόγος μας διδάσκει, ο λόγος μας πλένει, ο λόγος μας καθαρίζει για να μπορούμε να λαμβάνουμε από τη σοφία του Θεού, για να μπορούμε να λύνουμε αυτό που είναι μέσα μας. Αυτό που είναι μέσα μας, γιατί ο σκοπός επιθυμεί να λύσει πιο πολύ την χάρη του και πιο πολύ να, γι' αυτό λέει, ό,τι ζητάμε στο όνομά του θα του δίνει. Κυριολεκτικά το λέει ο Θεός. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο στους τελευταίους χρόνους. Ο Χριστός δεν πιστεύω να είχε στη διακονία το άκαρπες προσευχές. Δηλαδή να έκανε 100 προσευχές και απαντούσε ο Πατέρας στη μία. Δεν υπήρχε. 100 προσευχές στις 100 είχε απάντηση. Δεν υπήρχε άκαρπη προσευχή στον Χριστό. Σήμερα εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Στους τελευταίους χρόνους ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή την πληρότητα της αγάπης. Ώστε οι 100 προσευχές να είναι και 100 απάντηση.
Για ποιο λόγο? Για να δοξαστεί ο Κύριος. Να δοξαστεί η Βασιλεία Του. Να δοξαστεί το θέλημά Του. Σήμερα δεν έχουμε φτάσει. Τι είναι αυτό που εμποδίζει? Ο Θεός είναι ο ίδιος. Η άγνοια. Γι' αυτό ο διάβολος σήμερα τι κάνει? Δημιουργεί υπερήφανους ανθρώπους. Σε όλο τον πλανήτη. Δημιουργεί εγωκεντρικούς ανθρώπους που κλείνονται στο εγώ, στο μυαλό τους ή τους φαγητές. Και όταν ένας άνθρωπος κλειστεί σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να βρει το φως του Θεού. Και θα πρέπει αυτοί που στέκονται να είναι πιο φωτεινοί, να ξέρουν τι κάνουν. Να ξέρουν να προσεύχονται πιο σοφά. Να ξέρουν να κρατάνε τη ζωή τους πιο σοφά. Γιατί υπάρχουν πράγματα που θα μας κάνουν να χάσουμε τη δύναμή μας. Και υπάρχουν πράγματα που θα μας κάνουν να αυξήσουμε τη δύναμή μας. Επομένως ο διάβολος θα μας βοηθήσει να χάσουμε τη δύναμή μας. Τι κάνει ο διάβολος? Κάνει τους ανθρώπους και αμαρτάνε. Και η αμαρτία ξεκινάει πρώτα από τα λόγια και μετά από τις στάσεις ζωής. Και χάνουν τη δύναμη, χάνουν την επαφή με τον Θεό. Και ο Χριστός μέσα από το έργο Του θα μας βοηθήσει να το αναπληρώσουμε αυτό. Να μπορούμε να κρατήσουμε την πνευματική μας ζωή σε ένα ωραίο επίπεδο. Και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πράγματα του Θεού πιο πνευματικά. Γιατί στο τέλος λέει ο Υιός θα τον παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει η διακονία του Θεού. Θα σταματήσει η διακονία. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει μετά η διακονία της Εκκλησίας. Θα σταματήσει. Τότε οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί τον Κύριο θα ζήσουν για πάντα με τον Κύριο. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει Εκκλησία τότε. Θα υπάρχει το σπέρμα του Θεού, ο λαός του Θεού. Η λυτρωμένη του Θεού που είναι καρπός από το έργο του Θεού. Και θα ξεκινήσει μια άλλη διάσταση που τώρα δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Πότε μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διάσταση? Επομένως, όσο πιο πολύ ο Κύριος φανερώνει τον εαυτό Του στη ζωή μας, τόσο πιο πολύ χάρη παίρνουμε. Την παίρνουμε, χάρη παίρνουμε. Και αυτό λέει ότι ο Χριστός είναι η απαχή, ο καθένας σύμφωνα με τη δικιά του τάξη. Υπάρχει τάξη. Στο βασίλειο του Θεού υπάρχει τάξη. Δεν συγκρούονται οι πλανήτες. Δεν συγκρούνται τον Πατέρα με τον Υιό. Δεν συγκρούνεται το Άγιο Πνεύμα με τον Λόγο, δεν συγκρούνεται τίποτα. Υπάρχει τάξη. Γι' αυτό και ο Θεός όσο μεγαλώνει χάρη υπάρχει αρμονία στο πνευματικό. Δεν υπάρχει σύγκρουση, αρμονία υπάρχει. Τι υπάρχει? Αρμονία υπάρχει. Γιατί το πνευματικό που είναι εν το Χριστό Ιησού είναι μεγάλο και έχει υπάρχει χάρη το αίμα. Γι' αυτό ο Χριστός μας βοηθάει να αναπτύξουμε τη νέα ζωή πολεμώντας τη σάρκα που είναι το πρόβλημα και επιτρέποντας στο Θεό να μας φωτίζει και να μπορούμε να νικάμε αυτή την εξουσία της σάρκας που οδηγεί στην ανθρώπινη αντίληψη. Τι κάνει η σάρκα? Οδηγεί στην ανθρώπινη αντίληψη. Και τότε χάνεται αυτό που γεννάει ο Θεός. Όταν εγώ κρατήσω το αίμα, τη θυσία, τότε γεννάει ο Θεός. Πηγαίνει και αποκαλύπτεται ο Θεός. Πηγαίνει και συστήνεται ο Θεός. Πηγαίνει και εργάζεται ο Θεός. Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να εργάζεται? Το αίμα του, η θυσία του. Ο λόγος πηγαίνει και εργάζεται. Τι είναι αυτό? Το αίμα κάνει το λόγο να πράξει. Όταν εγώ το υψώνω με πίστη. Όταν μιλάω για το αίμα, μιλάω για τη θυσία του αμνού, το εσφαγμένο αρνίο. Εκεί βρίσκεται όλη η δύναμη και όλη η γνώση και όλη η σοφία του Θεού. Και παίρνουμε χάρη μέσα από το εσφαγμένο αρνίο, μέσα από τη θυσία του, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το λόγο του Θεού πιο καλά. Όχι να γινόμαστε, ας πούμε, άνθρωποι απρόσιτοι. Γιατί ξέρετε, ο πνευματισμός όταν μας κάνει απρόσιτους είναι κακό πράγμα. Μακρινός. Δεν είναι καλό πράγμα. Θα πρέπει αυτή η σοφία του Θεού να μας κάνει πολύ προσιτούς. Όπως ο Χριστός ήταν πολύ προσιτός ήταν. Κι όμως ήταν στο μεγαλύτερο επίπεδο πνευματικότητας. Αλλά ήταν πολύ προσιτός ήταν. Επομένως, οι τελευταίοι χρόνοι είναι το πνευματικό να είναι προσιτό, είναι το πνευματικό προσιτό. Και να ελκύσει τον κόσμο στο πρόσωπο του Θεού. Τους ελκύσει. Γιατί και εμείς αυτό είδαμε, δηλαδή τι είδαμε, αυτό μας αποκαλύφθηκε, ότι υπάρχει ένας Θεός. Η προσωπικότητα του Θεού. Και αυτό μας έλκυσε. Αυτό μας τράβηξε. Η ύπαρξη του Θεού κάνει τον άνθρωπο να ακολουθήσει τον Θεό. Και όταν ο Θεός είπε στη γέννηση να γίνει φως, έλαμψε το φως, γιατί αποκάλυψε το πρόσωπο του. Όσο πιο πολύ ο Θεός αποκαλύπτει το πρόσωπό του, τόσο πιο πολύ δημιουργεί ο λόγος του. Και καταλαβαίνουμε με σοφία πού πρέπει να πάμε, πού δεν πρέπει να πάμε,
πώς είναι το έργο του Θεού, φεύγουμε από τις ενοχές, φεύγουμε από την ταραχή, φεύγουμε από την ανησυχία, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός πάντα μας δέχεται, μας συγχωρεί, το επιτρέπουμε να εργαστεί μέσα μας, να μας βοηθήσει, τα παίρνουμε όλα από το Θεό τα παίρνουμε. Στην ουσία ούτε και να μετανοούμε μπορούμε, χρειαζόμαστε χάρη από το Θεό για όλα τα πράγματα. Γι' αυτό ζητάμε από τον Κύριο να μας ελέγχει, να μας κρατάει ταπεινούς, να μας διορθώνει, να εργάσει ο Θεός μας. Επομένως ο Θεός προσεγγίζει το λαό του πιο κοντινά και του λέει εγώ είμαι ό,τι έχεις ανάγκη μου είσαι. Το μεγάλο εγώ είμαι είναι ο Χριστός μέσα μας. Σε αυτό το ταξίδι του κόσμου για τη γη Χανά, το μεγάλο εγώ είμαι. Είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Ποιος είναι? Ο Κύριος μέσα μας. Και αυτός ο Κύριος είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Δεν περιορίζεται. Έχει σχεδιάσει όμως, και εμείς επιθυμούμε αυτό που σχεδίασε όμως, να έρθει επάνω μας. Αυτό που έχει σχεδιαστεί από τον Θεό να έρθει επάνω μας. Και χάρη του Θεού σχεδίασε και τα λάθη μας να τα αποκαταστήσει. Για να το ακούσουμε. Ο Θεός είδε ότι μέσα στη χάρη του και εμείς τα παιδιά του θα κάνουμε λάθη. Και σχεδίασε αποκατάσταση με τη χάρη του για τα λάθη μας. Σίγουρα μπορεί να έχουν ένα θερισμό όλα τα πράγματα, αλλά αυτό σχεδίασε αποκατάσταση για όλα τα πράγματα για να μπορέσει να μας φέρει σε ένα άλλο επίπεδο χάρης, κοινωνίας και από κάποιες για να βγαίνει το νερό του Θεού, να βγαίνει το νερό. Να βγαίνει το νερό, να μας πλένει ο λόγος και να βγαίνει το νερό. Να βγαίνει το νερό από μέσα. Και όσο βγαίνει το νερό από μέσα θα τα παρασύρει όλα τα σκουπίδια και θα φέρει καθαρότητα στη σκέψη μας, στην αντίληψή μας, στην πίστη μας και θα φέρει καθαρότητα στο όραμά μας. Αλληλούια. Και θα φέρει καθαρότητα στο όραμά μας. Γιατί εγώ προσωπικά γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο Θεός στη ζωή. Τώρα είναι πιο φωτεινό, από χρόνια το γνωρίζω, τώρα είναι πιο φωτεινό. Και καλείται ο καθένας να γνωρίζει τι έχει ο Θεός για τη ζωή του. Προσωπικά. Γι' αυτό λέει κράξε σε μένα. Πες σε ένα περιορισμό. Τι σημαίνει φυλακή, περιορισμού. Μπες στην προσευχή σου. Πιέσαι από το πνεύμα του κόσμου. Μπες στην προσευχή. Και μίλα σε μένα για να σου αποκαλύψω εγώ. Αυτά που έχω σχεδιάσει για τη ζωή σου. Επομένως ο Κύριος έχει θαυμαστούς τρόπους να μας βοηθήσει όμορφα και καλά να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό που είναι το πνεύμα της πλάνης και να πεπατήσουμε στην υπέροχη και θαυμαστή του χάρη με σοφία για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα πράγματα με σοφία. Βέβαια όλα τα πράγματα δεν μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να τα δεχτεί εύκολα όλα. Όπως και εγώ στην αρχή δεν μπορούσα να τα δεχτώ, εννοείται. Είναι κλειστό το πνεύμα μας. Όσο όμως μεγαλώνει η χάρη, ανοίγει το πνεύμα μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ανοίγει το πνεύμα μας. Και τότε αισθανόμαστε μέσα τι είναι αυτό που λέγεται εμπειρικό του Θεού. Τι αισθανόμαστε, το εμπειρικό του Θεού μας. Ο Χριστός ζούσε με το εμπειρικό κομμάτι του Θεού μας. Και αυτό που ακούς σήμερα από τον άμπονα θα πρέπει μέσα να το εμπειρίζεσαι. Το Άγιο Πνεύμα θα συμμαρτυρεί μέσα σου την αλήθεια. Αυτό λέγεται εμπειρικό λέγεται. Έχω εσωτερική εμπειρία μέσα μου, το Θεό. Και μετά αυτό γίνεται τόσο ευαίσθητο και αμέσως διακρίνεις και καταλαβαίνεις πώς είναι αυτό και πώς συνεργείται μέσα. Γιατί το εσωτερικό σου πνεύμα παίρνει πολύ χάρη. Και τότε καταλαβαίνεις τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μιλάει μια γλώσσα. Τη γλώσσα του Θεού μιλάει. Τη γλώσσα του Θεού είναι πνευματική. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη γλώσσα του Θεού, δεν υπάρχει πολύ χάρη. Ακολουθούμε την ανθρώπινη γλώσσα. Επομένως η χάρη του Θεού μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του Θεού στη ζωή μας, που είναι ωραία γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που διοικεί τη ζωή μας, γιατί τα πράγματα του Θεού είναι πολλαπλά είναι. Είναι πάρα πολύ πολλαπλά τα πράγματα του Θεού. Έχει πολλαπλούς τρόπους όμως. Και πάντα σε αυτούς τους τρόπους κυριαρχεί η ειρήνη του μέσα, η σοφία του μέσα και το αύριο του που είναι πάντα καλό και πολυμένο. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο διάβολος θα πολεμήσει το πνευματικό και το πολεμάει, αλλά σίγουρα ο Κύριος έχει μεγάλα κλειδιά χάρης να μπορούμε να τα βάλουμε σε πράξη και να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τη χώρα μας και την Εκκλησία του Κυρίου και τον λαό του Κυρίου, γιατί έχουμε ανάγκη να μεγαλώνουμε από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Δεν σημαίνει αν κάποιος αυτό δεν το έχει καταλάβει, το καταλαβαίνει διαφορετικά, δεν είναι παιδί του Θεού, μη γέννητο.
αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε να αυξάνουμε και να καταλαβαίνουμε πιο πολύ τον Θεό στη ζωή μας, να έχουμε εσωτερική ανάπαυση και πληρότητα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Hallelujah. 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 Τι είναι ο Θεός, Πατέρα σε. Τι είναι ο Θεός, αλήθεια είναι, μόνο η αλήθεια. Δεν υπάρχει απάντηση στον Θεό, υπάρχει αλήθεια. Τι είναι ο Θεός, είναι πνεύμα, ποιότητα ζωής. Hallelujah. Και εμείς έχουμε ανάγκη να αντλήσουμε, να αντλήσουμε αυτή την χάρη του Θεού στη ζωή μας για να μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό πιο καλά και πιο ευλογημένα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Ας κρατήσουμε τα δικά του λόγια και ας αφήσουμε τον Κύριο να και αυτό παίρνουμε το αίμα, να μπορεί ο λόγος να πράττει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη είναι ο αναβάτης, που το ημάτιό του ήταν βαμμένο με αίμα, ο λόγος του Θεού. Και τι κάνει ο λόγος, τρέχει. Χωρίς το αίμα δεν μπορεί να τρέξει. Χωρίς το αίμα θα τρέξει το μυαλό. Το μυαλό θα τρέξει. Το αίμα κάνει το λόγο και πράττει. Και όταν ο λόγος πράττει, γεννάει, γεννάει, γεννάει. Γεννάει πράγματα μέσα που μας χάνει να τα καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ο κάθε ένας ξέρει τον Θεό στο μέτρο που του έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Και σε αυτό πρέπει να είναι ευχαριστημένος για να τον ανεβάσει ο Κύριος. Σαν τη σκάλα του Ιακώβ. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει ο δεύτερος όροφος, ξέρεις. Πρέπει να πεις στο δεύτερο όροφο. Και πρέπει να σε βάλει ο Θεός στο δεύτερο όροφο. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο όροφο, αλλά είναι προσπάθεια, δεν μπαίνεις. Και όταν πεις στο δεύτερο όροφο, αντιλαμβάνεσαι, αναπάμεσαι. Μετά σε βάζει στον τρίτο όροφο ο Κύριος. Μετά σε βάζει στον τέταρτο όροφο. Και θα μιλήσω μια μέρα έτσι, θα πω, τώρα θα πούμε για τα ενεργήματα. Τι είναι το πνευματικό μήνυμα. Το πνευματικό μήνυμα δεν έχει να κάνει ότι εγώ έτσι το διδάχτηκα από τον Θεό. Όταν ξεκίνησα την Εκκλησία και ο Θεός άρχισε να μου δίνει ένα λόγο, ένα μήνυμα, αυτό το μήνυμα ήταν ένα 10-20%, το κράταγα. Στην αρχή δεν μπορούσα να το κρατήσω, δεν το γνώριζα. Δηλαδή το κράταγα και έμενα εκεί. Και όταν εγώ έμενα σε αυτό το μήνυμα, στην αρχή άρχισε να μου δίνει ο Θεός τον Χριστό, την ανώθωση του Χριστού. Έμενα. Όταν εγώ αυτό το μήνυμα το υπηρετούσα με πιστότητα, ταπείνωση, μετά ξαφνικά γινόταν κάτι και άνοιγε αυτό. Μεγάλο. Άρχισε να κηρύττω μετά τον Χριστό, τον τελευταίο εποχό, να εξηγώ αποκάλυψη. Ήρθε από τον Θεό. Μετά άρχισε να κηρύττω το μήνυμα τον Χριστό που βαπτίζει την πλευρά. Δηλαδή, άρχισε ο Χριστός να μεγαλώνει. Που σημαίνει ο Θεός στην αρχή μου δίνει μια μερίδα, εγώ την υπηρετώ αυτή τη μερίδα. Και μετά τι γίνεται, όταν εγώ την υπηρετήσω και πρακτικά αλλά και με τη ζωή μου σωστά, καλά και είμαι ευχαριστημένος με αυτό, τότε ο Χριστός μεγαλώνει. Και τότε τώρα μπορώ να κηρύξω τον Χριστό που ελέγχει την αμαρτία και την πλάνη, χωρίς να προσβάλλω τον άνθρωπο, αλλά να ελέγξω τις καταστάσεις. Τον Χριστό που είναι το Α και το Ω από την γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, μπορώ να κηρύξω ότι ο Χριστός είναι ο λόγος της Αποκάλυψης, δηλαδή μεγαλώνει το μήνυμα, καθώς εσύ το υπηρετείς σιγά σιγά με πιστότητα. Δεν μπορεί να μεγαλώσει αυτό σε μια μέρα, μια εβδομάδα. Μεγαλώνει από μέσα σου. Και εσύ το υπηρετείς και τρέφεσαι. Κάθε φορά που εγώ υπηρετώ το λόγο του Θεού, τρέφομαι, γυρνάει μέσα μου. Και αυτό με τρέφει. Αυτό με τρέφει. Αυτό με τρέφει γιατί πιστεύω ότι έρχεται από τον Θεό. Και αυτό με κάνει και μεγαλώνω. Και έτσι τι κάνεις, κηρύττεις κάτι που εσύ το εμπειρίζεσαι να μεγαλώνεις και το μεταδίδεις. Αν εγώ κάτι δεν το εμπειρίζομαι να με αλλάζει, πώς θα το μεταδώσω στον άλλον. Πρέπει εγώ να εμπειρίζομαι το Ευαγγέλιο να με αλλάζει και μετά να το μεταδίδω. Και τότε η χάρη του Θεού μεγαλώνει. Θα πάμε από 30-60 μεγαλώνει η χάρη. Και τότε γίνονται αυτά, έρχονται τα κρυμμένα του Θεού, τα κρυμμένα. Που είναι μέσα στην Αγία Γραφή και δεν τα καταλαβαίνουμε, τα απόκρυφα. Καθώς εμείς μένουμε στη σχέση με τον Θεό και ο κάθε εργάτης και ο κάθε πιστός και κάθε γυναίκα στη μερίδα που μας δίνει ο Θεός, στη γη μας. Και τότε ο Θεός θα πλατείνει τη γη μας. Ο Θεός θα την πλατείνει. Μπορούμε να πλατείνουμε τη γη μας. Γιατί αν πλατείνουμε τη γη μας, στο τέλος θα γκρεμιστούν όλα. Θα γκρεμιστεί, λέει, το φύτευμα που δεν το έχει επιτέψει ο Θεός. Επομένως θα πέσουν όλα, θα γκρεμιστούν. Χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε πιο βαθιά το πνευματικό και να μπορεί αυτό να βγαίνει. Και να μπορούμε να το κηρύξουμε σιγά σιγά και να αλλάζει τη ζωή μας.
Τι να κάνουμε, να αλλάξει τη ζωή μας. Αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή δεν θέλουμε όλη αλλαγή. Όλοι θέλουμε αλλαγή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει αλλαγή. Γιατί όταν τον Θεό τον ξέρει στο 10, το φως του Θεού είναι στο 10. Όταν ο Θεός σε πάει στο 90, το φως του Θεού είναι πολύ δυνατό επάνω σου. Σε ξεσκεπάζει ο Θεός. Σε ελέγχει με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και ο Ιώβ δεν ήταν ασεβής άνθρωπος. Ήταν δίκαιος πάνω από όλους τους ανθρώπους στη γη. Και παρόλο που είχε αυτή τη δικαιοσύνη, ο Θεός τον εξέτασε πολύ βαθιά. Και κάτι βρήκε ο Θεός στον Ιώβ μας. Βρήκε αυτοδικαίωση μας. Και στο τέλος ο Ιώβ μπορεί να στεκότανε για τα παιδιά του, αλλά υπήρχε και αμαρτία μας. Ίσως δεν στεκότανε όσο ήθελε ο Θεός ο ίδιος για τον εαυτό του στο Θεό. Και στο τέλος έγινε μια αλλαγή μέσα του και τα μετέστρεψε ο Θεός μέσα. Αν δεν γινόταν πρώτα η αλλαγή μέσα του, δεν μπορούσε ο Θεός να τα μεταστρέψει όλα αυτά. Έγινε μέσα του. Και αυτό σε κάθε επίπεδο που ανεβαίνουμε στον κάθε όροφο, υπάρχει ένας κίνδυνος να γεννιέται αυτοδικαίωση και να μας πλανήθει. Και χρειαζόμαστε να μας καθαρίζει ο Θεός για να μπορεί να μας ανεβάσει σε άλλο κομμάτι, σε άλλο κομμάτι. Κρατώντας τη θυσία και την χάρη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει, γιατί ο Θεός είναι καλός Θεός και θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το σχέδιο Του και να φέρουμε καρπό για τη δικιά Του δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Χαλελούγια. Χαλελούγια, ευχαριστούμε τον Κύριο, ας κρατήσουμε το Λόγο Του.